Κοιτάξτε, δεν είναι η πρώτη φορά που το εργατικό κέντρο ανταποκρίνεται. Θα σας θυμίσω, γιατί πάρα πολύ και δεν πιστεύω ότι εσείς το ξεχνάτε, αλλά πάρα πολλοί συμπολίτες μου σίγουρα να μην το ενθυμούνται. Την τεράστια προσπάθεια που είχαμε κάνει τότε με την εμπόλεμη ζώνη με το Ιράκ. Έχουμε εδώ κοσμεί το εργατικό κέντρο της Αρχιεπισκοπής τότε, η τεράστια υπογραφή από κάτω, με τη ΜΚΟ και την Ελεγγύη, για δύο φορτηγά αυτοκίνητα που είχαμε στείλει. Άρα δεν είναι η πρώτη φορά, για να μην ξενήσει κάποιος. Και σε ό,τι όλα μεγάλα γεγονότα συμβαίνουν, εμείς είμαστε παρόντες. Θα θυμίσω πιο παλιά, θα πάω ακόμα, ότι είχαμε φιλοξενήσει παιδιά του πολέμου από τη Σερβία. Είχαμε πάει και εμείς οι ίδιοι στη Σερβία. Δώσαμε πάρα πολλά χρήματα, δώσαμε πάρα πολλά δώρα. Ξαναήρθαν τα παιδιά, τα φιλοξενήσαμε. Ούτως ώστε, όπως καταλαβαίνετε, η παρέμβαση του εργατικού κέντρου είναι διαχρονική. Γι' αυτό λοιπόν και μπρος στο δράμα των ανθρώπων, των συνελλήνων της Καρδίτσας, εμείς δεν μπορούσαμε να μείνουμε, όπως το καταλαβαίνετε, χωρίς να ανταποκριθούμε, τουλάχιστον στοιχειωδώς. Αλλά τελικά διαψευστήκαμε μια άλλη φορά, μας έχουν διαψεύσει οι δημότες, όλοι οι πολίτες, οι οποίοι, σκεφτείτε μέχρι την Παρασκευή τι έχει να γίνει, πιστεύω θα πάρετε πλάνα κάτω, ήδη η μεγάλη αίθουσα του εργατικού κέντρου έχει τεράστιες ποσότητες. Τουλάχιστον θα φύγουν 2-3 αξονικά και θα δούμε και παρακάτω. Δράτω με τις ευκαιρίες να τους ευχαριστήσω από καρδιάς, γιατί πάντα σε κάθε κάλεσμά μας ανταποκρίνονται, γιατί ξέρουν ότι είμαστε αξιόπιστοι και ειλικρινείς μαζί τους. Διαχρονικά υπάρχει αυτή η σχέση. Και να τους παρακαλέσω για όσους μπορούν ακόμα μέχρι την Παρασκευή το απόγευμα στο εργατικό κέντρο και όλες τις πρωινές ώρες και τις απογευματινές 7 με 9 μπορούν να φέρουν ο καθένας είτε κλινοσκεπάσματα, είτε χαρτιά υγείας και χαρτιά κουζίνας, είτε τρόφιμα μακράς διάρκειας. Γνωρίζουμε φασόλια, φακές, ζάχαρη, αλεύρι κλπ. Πάρα πολλά πράγματα που είχαν βγει μέσα από τη δουλειά τη δικιά μου έχουν πάει πάνω, αλλά δεν έχει σημασία γιατί τον ίδιο σκοπό είναι. Οπότε. Ναι, στο κοινωνικό παντοπόλιο που είχα δημιουργήσει. Οπότε δεν μας απασχολεί. Από τη στιγμή που είναι για τον ίδιο σκοπό, ας πήγανε. Το ίδιο πράγμα είναι. Απλώς και κάλεσμα κάνει και εκεί, κάλεσμα κάνω και εδώ. Θα μεταφερθούν την Κυριακή. Το Σαββάτο θα φορτωθούν και θα μεταφερθούν την Κυριακή μαζί αποστολή και εμείς και θα πάμε να τα παραδώσουμε σε αυτούς τους ανθρώπους.